Κεφάλαιο 1. Ιακώβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν, υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες, ότι το δοκίμιο ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειον εχέτο, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Ή δε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν, απλός και μείον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Ετήτω δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Ο γάρ διακρινόμενος έικεν κλείδωνι θαλάσσις, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Μη γάρι έστω ο άνθρωπος εκείνος, ότι λείψετε τι παρά του Κυρίου. Ανήρ δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Καυχάστο δε ο αδελφός ο ταπεινός, εν το ύψη αυτού. Ο δε πλούσιος, εν την ταπείνωση αυτού, ότι ως άνθος χόρτου παρελεύσετε. Ανέτειλεν γάρ ο ήλιος σύν το καύσωνι, και εξήρανεν των χόρτων, και το άνθος αυτού εξέπεσεν, και η ευπρέπεια του προσώπου αυτού απόλετο, ούτως και ο πλούσιος εν τες πορείες αυτού μαρανθήσετε. Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμών, ότι δόκιμος γενόμενος λείψετε των στέφανων της ζωής, ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπώσιν αυτών. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από του Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστίν κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος, ήτα η επιθυμία συλλαβούσα τύχτη αμαρτίαν, η δε αμαρτία αποτελεστήσα από εκεί θάνατον. Μη πλανάστε αδελφοί μου αγαπητοί, πάσα δώσεις αγαθή, και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν καταβαίνον, από του Πατρός των φώτων, παρό ουκ ένι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Βουληθείς απεκείησεν ημάς λόγω αληθείας, εις το είναι ημάς απαρχήν τεινά των αυτού χτισμάτων. Ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύς εις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε, βραδείς εις οργήν. Οργή γάρ ανδρός, δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Δυο, αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν μπραΐτητη, δέξαστε τον έμφυτο λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνον ακροατέ, παραλογιζόμενοι αυτούς, ότι ή της ακροατής λόγου εστίν και ου ποιητής, ούτως έικεν ανδρεί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο, κατενόησεν γάρ εαυτόν και απελήληθεν, και ευθέως επελάθετο οποίος ειν. Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων των της ελευθερίας και παραμείνας, ούτως ουκ ακροατής επιλυσμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν την ποιήση αυτού έστε. Ή της δοκή θρήσκος είναι εν ημίν, μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά απατών καρδίαν αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία. θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί, αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χήρας, εν τη θλίψη αυτών. Άσπυλον εαυτόν τυρίν από του κόσμου. End of chapter 1 of the Epistle of James. Τέλος κεφαλαίου 1 της Επιστολής Ιακώβου.